Gamba, sì. Vabbè. Από εδώ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος και θα μας μιλήσει για Risk 5 Privileged Architecture. Καλησπέρα. Θα σας μιλήσω για το Privileged Spec, όπως έχει οριστεί. Πιο πολύ σαν νομικό πλαίσιο, πιο abstract, γιατί όπως είπαμε δεν είναι implementation specific, έτσι ώστε να ορίσουμε, ας πούμε, αν θα έχεις ένα πυρήνα in order, out of order, τι brand prediction θα κάνει κλπ. Θα μιλήσουμε πιο πολύ για το high level περιγραφή των διαφόρων components τα οποία χρειάζεται το σύστημα. Λοιπόν, αρχικά να μιλήσουμε λίγο για το user level ISA, το οποίο χρησιμοποιείται για να τρέξουμε προγράμματα χρήστη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκδοση 2.2 και περιγράφει το base ISA, το οποίο είναι είτε το 32, 64 και μελλοντικά 128 integer. Δηλαδή, όπως είπε πριν ο Νίκος, είναι το κομμάτι του ISA, το οποίο είναι αναγκαστικό για να τρέξουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Να σημειώσω ότι το ARV32 έχει μόνο 47 εντολές. Είναι αρκετά μικρό σε μέγεθος. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς θα παρουσιάζουμε ένα πυρήνα. Αρχικά, ορίζουμε το base ISA, σε αυτή την περίπτωση είναι 32 integer. Το integer είναι αναγκαστικό, έτσι. Μετά ορίζουμε το Multiply Divide Extension για το Atomics, για ατομικές εισόδους στη μνήμη και Single Double Precision Floating Point Operations. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε μια privileged αρχιτεκτονική? Θα πρέπει να διαχειριστούμε και να προστατέψουμε κάποιους διαμερασόμενους πόρους, όπως είναι η μνήμη και οι συσκευές. Για πολυπλοκότερα συστήματα πρέπει να υποστηρίζουμε multitasking όταν έχουμε πολλά processes. Θα πρέπει να αντιδρούμε σε εξωτερικά γεγονότα, όπως είναι οι διακοπές, και θα πρέπει να κρύβουμε την υποκείμενη υλοποίηση στο υλικό, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια για να το υλοποιήσουμε στο λογισμικό. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα πυρήνα ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θέλεις να τρέξεις, για παράδειγμα, vectoring. Να χρησιμοποιήσεις το extension που υπάρχει για vectoring. Εδώ πέρα ο πυρήνας δεν υλοποιεί το vectoring. Οπότε, τι θα κάνεις? Στο level of abstraction σου, πάνω από το υλικό, θα υλοποιείς ρουτίνες, οι οποίες θα κάνουν trap για να εκτελέσεις extensions τα οποία δεν είναι υλοποιημένα πάνω στο hardware. Γενικά, θα μιλήσουμε για τα βασικά setups τα οποία προσφέρει το spec, για τα features τα οποία προσθέτει το κάθε privilege mode, τα οποία είναι σαν τα rings του x86, όπως είπε ο Νίκος. Τι privilege features προσθέτει το κάθε mode, όπως είναι εντολές και κάποιοι control και status registers, κάποιοι καταχωρητές οι οποίοι χρειάζονται για τον έλεγχο και την κατάσταση μηχανής, πώς γίνεται η διευθυνσιοδότηση στη μνήμη σε σχέση με προστασία και μετάφραση, πώς κάνουμε trap handling και γενικά στο τέλος θα μιλήσουμε για κάποια implementations της RISC-V γενικά, κάποιους πυρήνες που έχει βγάλει. Λοιπόν, αρχικά, τα privilege levels είναι 3-1. Χαμηλότερο είναι το user mode, υψηλότερο είναι το machine mode. Υπάρχει και ένα άλλο, το debug, το οποίο χρησιμεύει για το debugging της μηχανής προφανώς, το οποίο έχει πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και προσθέτει κάποιους έξτρα καταχωρητές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να κρατάνε μετρικές για debugging. Λοιπόν, αυτά τα levels και αυτά τα modes χαρακτηρίζουν το πού τρέχει κάποιο πρόγραμμα. Σε ποιο mode θα τρέχει κάποιο hardware thread μας. Το χαμηλότερο είναι το user, δηλαδή προγράμματα χώρου χρήστη τρέχουν σε user. Όταν έχουμε κάποιο λειτουργικό μέσο σύστημα, θα τρέχει σε supervisor mode. Και ο traps και handlers, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το full έλεγχο της μηχανής, θα τρέχουν στο machine mode. Λοιπόν, προφανώς το κάθε επίπεδο προσθέτει νέες εντολές και νέους καταχωρητές. Και όταν είσαι σε ένα υψηλό επίπεδο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα τα features στα χαμηλότερα. Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω modes, μπορούμε να χτίσουμε κάποια βασικά setups. Αυτό δεν είναι αναγκαστικό, απλά το ορίζει το spec. Ενδιάμεσα, κάπου ανάμεσα στο supervisor και στο user, υπάρχει ένα reserved mode, το οποίο είναι για κάποιους, ας πούμε, μπορεί και proprietary εταιρείες, να βάλουν ένα δικό τους mode, το οποίο να υλοποιεί κάποια πράγματα. Τα βασικά εμείς που θα μιλήσουμε τώρα, όμως, είναι τα συγκεκριμένα αυτά. Χρησιμοποιώντας μόνο το machine mode,
έχουμε ένα απλό ενσωματωμένο σύστημα. Γιατί ο κώδικας ο οποίος έχουμε γράψει πάνω στη μηχανή τρέχει κατευθείαν πάνω στο μέταλλο. Προσθέτοντας στο user mode, έχουμε ένα ασφαλές σύστημα. Ένα ασφαλές ενσωματωμένο, συγγνώμη. Γιατί ο κώδικας του χρήστη, ο κώδικας που δεν εμπιστευόμαστε τόσο πολύ, θα τρέχει στο user mode και όλα οι handlers και τα traps και όλα αυτά θα τρέχουν σε machine mode. Προσθέτοντας στο supervisor mode, έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μπουτάρει Linux. Και ανάλογα το κάθε επίπεδο τρέχει δικά του πράγματα. Εν τω μεταξύ υπάρχει το supervisor και το user mode και τα δύο υποστηρίζουν εικονοποίηση. Οπότε όταν έχουμε virtualized το supervisor και το user mode, έχουμε πρακτικά ένα σύστημα το οποίο μπορεί να τρέξει παράλληλα πολλά λειτουργικά. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα stacks. Προηγουμένως ανέφερε ο Νίκος το binary interface. Το binary interface και στις τρεις περιπτώσεις, είτε έχουμε ενσωματωμένα, είτε έχουμε Unix-like, είτε έχουμε συστήματα που τρέχουν πολλαπλά λειτουργικά, χρησιμοποιείται για να κρύψει το υποκείμενο hardware. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέμε σαν hardware μπορεί να είναι είτε πραγματικό πυρίτιο, ή μπορεί να είναι και κάποιο emulator. Αυτό εξαρτάται που το έχουμε. Δηλαδή, κάτι το οποίο τρέχει σε application, ένα application το οποίο τρέχει σε user mode, δεν μπορεί να καταλάβει το από κάτω στάδιο αν είναι metal ή αν είναι emulator. Είναι το κρύβει το binary interface. Σε αυτά χρησιμοποιούμε την εντολή environment call, η οποία χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των layers. Είναι σαν τα system calls. Πρακτικά, όταν ένα application κάνει environment call στο operating system, είναι ένα system call. Ξεκινάμε με το machine mode. Με το machine mode έχουμε ένα απλό ενσωματωμένο. Το machine mode καταρχήν πρέπει να είναι παρόν σε κάθε implementation και επειδή έχει πρόσβαση σε όλη τη μηχανή. Δηλαδή, ο κώδικας ο οποίος τρέχει σε machine mode μπορεί να πειράξει CSRs, να εκτελέσει privileged εντολές και να κάνει τα πάντα πάνω στη μηχανή. Δεν προσφέρει βέβαια καμία προστασία ο κώδικας που τρέχει πάνω στο machine mode, γιατί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το σημαντικότερο feature το οποίο προσθέτει είναι το να πιάνει και να διαχειρίζεται exceptions, όπως είναι τα σύγχρονα και οι διακοπές. Επίσης, εδώ πέρα προσθέτουμε και μια νέα εντολή, τη machine return, η οποία χρησιμοποιείται για να επιστρέψουμε από κάποιο trap, το οποίο έγινε handle από το machine mode. Προσθέτοντας στο user mode, έχουμε ένα ασφαλές ενσωματωμένο. Στο user mode τώρα θα τρέχουν όλα τα apps και το machine mode θα χρησιμοποιείται μόνο για να ικανοποιεί κάποια privilege traps και πράγματα τα οποία δεν πρέπει να δει το user mode, γιατί μπορεί να καταλάβει τη μηχανή, ας το πούμε έτσι. Επίσης, μας προσθέτει ένα νέο optional feature, το physical memory protection. Είναι πρακτικά ένα κύκλωμα φυσικής προστασίας μνήμης, το οποίο ελέγχει και δίνει δικαιώματα στο supervisor και στο user mode και μπορεί να κόψει από το machine mode. Εν τω μεταξύ, να σημειώσουμε ότι περιοχές PMP μπορούν να κλειδωθούν, που ούτε το M-Mode θα μπορεί να τις πειράξει μέχρι να γίνει κάποιο reset. High level φαίνεται κάπως έτσι. Εδώ πέρα, έστω ότι έχουμε ένα supervisor μαζί με user machine mode. Τα προγράμματα τα οποία έχουμε, που τρέχει σε user mode, τα processes που έχουν κώδικα και data, θα αποθηκεύονται στο user mode context. Έστω τώρα ότι έχουμε 10 threads, τα οποία θέλουν να διαβάζουν από ένα sensor. Θα πάει το machine mode, θα του κάνει interrupt ο sensors, θα γράφει το machine mode πάνω στο user mode data και τα threads τα οποία τρέχουν σε user mode θα έχουν μόνο read-only δικαιώματα πάνω εκεί, γιατί έτσι ας πούμε πρέπει. Επίσης, μπορούμε να προσθέσουμε αν έχουμε κάποια binaries τα οποία θέλουν να τα καλούν κάποιες διεργασίες, αυτά θα αποθηκεύονται σε ένα μέρος στο οποίο το user mode θα έχει μόνο execute permissions. Έστω τώρα, επειδή ο RISC-V γενικά, αυτό που στοχεύει, το spec σε γενικές γραμμές, είναι να υπάρχουν πολυπεξεργαστικά συστήματα με μερικούς έξυπνους και πολλούς, ας πούμε, χαζούς πυρήνες, οι οποίοι αυτό που θα κάνουν είναι τις παραπλήσεις δουλειές. Έστω τώρα ότι εμείς θέλουμε, έχουμε ένα κεντρικό processor, ο οποίος κάνει τη γενική δουλειά που θα κάνει μέσα σε ένα PC, για παράδειγμα. Έστω ότι θέλουμε να διαβάσουμε κάτι από ένα σκληρό δίσκο, να σηκώσουμε κάποια page από το σκληρό. Αντί να βάλουμε τον γενικού σκοπού επεξεργαστή μας να το κάνει αυτό, θα έχουμε ένα χαζό coprocessor, ο οποίος θα μπορεί να γράψει συγκεκριμένες περιοχές μνήμης, αλλά και αυτές που είναι sensitive θα είναι κλειδωμένες. Δηλαδή, ο coprocessor μπορεί να γράψει, ας πούμε, το ορίζω ότι θα γράψει από εδώ μέχρι εδώ, εκεί πάνω όμως δεν γράφει, απαγορεύεται. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να κλειδώσει και το machine mode. Γιατί ο χαζός coprocessor
θα έχει, ας πούμε, υλοποιημένο μόνο το machine mode ή το user και το machine mode. Προσθέτως το supervisor mode, θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μπουτάρει Linux. Επειδή γενικά το PMP υποστηρίζει μέχρι 16 περιοχές, για περισσότερη πολυπλοκότητα θα πρέπει να προσθέσουμε paging και κάποια λειτουργικότητα σαν system calls, έτσι ώστε να μειωθεί το overhead το οποίο τρώει το machine mode. Αντί λοιπόν κάποιος που τρέχει σε user mode, ένα hardware thread, αντί να κάνει τα system calls στο machine mode που δεν βγάζει νόημα, προφανώς αυτά θα γίνονται στο supervisor mode. Επίσης, υποστηρίζεται και το virtual memory μαζί με physical memory protection για έξτρα προστασία όταν έχουμε πολλούς supervisors, για παράδειγμα, σε ένα hypervisored περιβάλλον. Το τελευταίο που προσθέτει το supervisor mode, μια εντολή έξτρα, είναι το supervisor return, η οποία χρειάζεται σε περίπτωση που θέλουμε. Χρειάζεται, είναι αναγκαστική όταν γυρνάμε από κάποιο trap handler, έτσι ώστε να σημειώσουμε ότι ο handler τελείωσε, άλλαξε τις σημαίες στους καταχωρητές και επιστρέφει η επικείμενη εκτέλεση. Έχουμε ένα παράδειγμα εικονικής μνήμης στα αριστερά. Ένα πρόσθεση αντιλαμβάνεται τη μνήμη του ως συριακή, ενώ πρακτικά στην φυσική μνήμη κάθε σελίδα μπορεί να είναι όπου να είναι. Ο RISC-V ορίζει ανάλογα με το αν έχουμε 32-64 bit, ορίζει διαφορετικά schemes. Στην περίπτωση του 32 bit έχουμε το SV32, το οποίο μας δίνει 4 GB χώρο διευθύνσεων με 2 level page table. Και στην περίπτωση του 64 έχουμε το SV39, το οποίο είναι και υλοποιημένο, το άλλο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα στα λόγια. Επίσης έρχονται άλλα δύο πέρα από αυτά. Το οποίο υποστηρίζει 5 μέχρι 5-12 διευθυνσιοδότηση, ενώ το 48 και με 3 level page table, ενώ το 48 μέχρι 256 τέρα και 4 level page table. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, βασικά το διάγραμμα γενικά, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μετάφραση κάποιου virtual page σε κάποιο physical address. Πάνω ψηλά έχουμε το virtual address, το οποίο αποτελείται από το offset, συν το virtual page number. Το virtual page number σπάει σε δύο κομμάτια. Επειδή είμαστε 32, το κάθε μέρος αυτό είναι 32 bit, κάθε διεύθυνση. Πάνω, τα 10 most significant bit του virtual page number, μαζί με έναν καταχωρητή, ο οποίος κρατάει τη ρίζα του page table και χρησιμοποιείται για τη μετάφραση στο page table, μας επιτρέπουν να βρούμε το πρώτο page table entry, στο πρώτο level, και έπειτα, χρησιμοποιώντας το πρώτο page table entry μαζί με τα 10 επόμενα bit του virtual page number, βρίσκουμε τελικά το φύλλο, το physical page number, και τραβώντας το offset έχουμε τη φυσική διεύθυνση. Επίσης, υποστηρίζεται το virtual memory μαζί με ένα layer έξτρα προστασίας του PMP. Εδώ το έχω σε high level, ας πούμε, σε εικόνα, όπου σε περίπτωση που έχουμε και τα δύο levels, πρώτα θα γίνεται η μετάφραση από το physical page από virtual page number σε physical page number, κάνοντας generate κάποια page fault exception σε περίπτωση που η σελίδα που θέλουμε είναι invalid, και σε δεύτερη φάση θα κάνουμε τον έλεγχο του κυκλώματος του PMP, κάνοντας generate κάποια access faults. Αυτό χρειάζεται, όπως είπαμε, όταν το SMOD δεν είναι εμπιστεύσιμο, σε περιβάλλοντα που μπορεί να έχουν πολλούς supervisor. Τέλος, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορες μεταφράσεις, προσθέτουμε ένα TLB, τον Translation Look Aside Buffer, ο οποίος λειτουργεί πρακτικά σαν μια CAS πάνω σε μεταφράσεις διευθύνσεων από το virtual στο physical χώρο. Αυτή η CAS, σε περίπτωση που κάποιος, που το hardware thread μας, κάτσει και αλλάξει το mapping από virtual σε physical, κατευθείαν το TLB μετά είναι λάθος, έτσι. Οπότε χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό, έτσι ώστε να κάνουμε flash και να ξαναφέρουμε στο TLB σωστά πράγματα. Εν τω μεταξύ, όπως σημειώθηκε προηγουμένως, εδώ η εντολή είναι sfence.vma, η οποία εκτελείται από το supervisor και μπορεί να ορίσει και όλο το TLB, κάνει το όλο flash, είτε συγκεκριμένο χώρο, παιδί μου. Αυτό, βέβαια, υποστηρίζει μόνο το local hardware thread το οποίο έχει το TLB.
σε περίπτωση που έχουμε διαφορετικά hardware threads τα οποία έχουν κάποιο ίδιο mapping στην καύση τους, στο TLB τους, θα πρέπει να ενημερωθούν με ένα interprocessor interrupt, έτσι ώστε να κάνουν και αυτά flash το TLB για να έχουν σωστά περιεχόμενα. Τελειώνοντας με τα exceptions, τα οποία ορίζει το machine mode, είναι το μεγαλύτερο feature του machine mode, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις σύγχρονες εξαιρέσεις και στις διακοπές. Επίσης, να σημειώσουμε ότι οι εξαιρέσεις στο RISC-V είναι ακριβείς, δηλαδή, αν έχουμε στο pipeline κάποιες εντολές, την ώρα που θα έρθει το exception, πρέπει να εκτελεστούν όλες οι εντολές και να μην γίνει issue καμία. Πρακτικά, βέβαια, σε κάποια implementation, στο Rocket, νομίζω, που είναι ένα score, πρακτικά κάνει issue και επόμενες εντολές, απλά έχει ένα flag, το οποίο τους χαρακτηρίζει invalid, εκτελούνται και πετά στα σκουπίδια βασικά το τι κάνανε, δεν σε απασχολεί καν. Okay. Οι σύγχρονες εξαιρέσεις χωρίζονται σε access faults, όπως για παράδειγμα στο PMP, πας να μπεις κάπου που δεν πρέπει, access fault. Σε breakpoints, τα οποία είναι για debugging, σε environment calls, τα system calls, illegal instructions, όταν πας να εκτελέσεις κάτι το οποίο έχει λάθος opcode, αυτό είτε θα σου γυρίσει, λάθος opcode σε κάτι το οποίο έχει υλοποιήσει το hardware. Αυτό μπορεί να είναι είτε πραγματικά λάθος, είτε κάποιο extension το οποίο δεν το έχει κάνει implement. Σε αυτή την περίπτωση, κάνεις trap και το σώζεις. Και misaligned address accesses, νομίζω RISC-V, γενικά θέλει alignment σε κάθε που ζητάς ανά 4 byte. Αν πας εσύ κάτι να ζητήσεις ανά 2, θα φας misaligned address exception, έτσι ώστε αυτό κάνουν για να τον κρατήσουν πιο RISC, πιο απλό, πιο φτηνό στην υλοποίηση. Στις διακοπές. Οι διακοπές χωρίζονται σε διακοπές λογισμικού, όπου ένα thread πάει να κάνει interrupt σε κάποιο άλλο, για κάποιο λόγο. Σε timer interrupts, όταν ένας καταχωρητής του συγκεκριμένου thread ξεπεράσει την τιμή που έχουμε ορίσει στον πραγματικό καταχωρητή χρόνου, θα φάμε interrupt. Αυτό συμφέρει για κάποιο scheduler. Και τα εξωτερικά interrupts, τα οποία χρησιμοποιούνται για devices. Εκεί στα εξωτερικά interrupts υπάρχει ένα κύκλωμα, ο platform level interrupt controller, που σημείωσε και προηγουμένως ο Νίκος, ο οποίος χρησιμοποιείται πρακτικά για να περάσει εξωτερικά interrupt μέσα στο εκάστοτε hardware thread και με κάποια level προτεραιότητας. Να σημειώσω ότι, όπως είπε πάλι ο Νίκος, ο RISC-V είναι τόσο καινούργιες υλοποιήσεις του, που πριν δύο μέρες έμαθα ότι ο PLIC, ο Platform Level Interrupt Controller, έχει μέσα κάνει ένα infinite loop και πρέπει να φτιαχτεί προφανώς. Δηλαδή, κάποια αυτά που λέμε μπορούν να βγουν από την αρχιτεκτονική. Δεν έχουν παγιωθεί. Επίσης, ορίζει το machine mode κάποιους συγκεκριμένους control και status registers. Είναι καταχωρητές οι οποίοι μας βοηθάνε στη διαχείριση μηχανής για το trap handling. Χρειαζόμαστε μέρη στα οποία να βλέπουμε την κατάσταση μηχανής και να ενεργοποιούμε ή να περιμένουμε κάποια interrupts, τα οποία να ξέρουμε ποια interrupts πρέπει να ικανοποιήσουμε, που έχουν έρθει. Πρέπει να γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγινε κάποιο exception. Πρέπει να βρούμε πώς, σε ποια διεύθυνση θα κάνουμε jump, σε ποια διεύθυνση θα είναι ο handler μας, ο οποίος θα κάνει το trap handling. Και επίσης, προφανώς, που θα επιστρέψουμε άμα έχει συμβεί κάποιο interrupt ή να σώσουμε τη διεύθυνση η οποία σήκωσε ένα exception. Και επίσης, στο τέλος πρέπει να σώσουμε και κάποιες μεταβλητές, οι οποίες θα τρέξει ρουτίνα. Ο RISC-V υποστηρίζει προώθηση traps. Κανονικά, εάν δεν έχει καθόλου προώθηση, όλα τα traps θα πρέπει να γίνουν, να ικανοποιηθούν από το machine mode. Σε περίπτωση όμως που θέλουμε υποστήριξη, για παράδειγμα, για system calls, θα πρέπει να προωθήσουμε τα traps στο supervisor mode. Λοιπόν, υπάρχει ένα extra extension να σημειώσω εδώ, το οποίο χρησιμοποιείται για να μπορείς να προωθήσεις ακόμα και interrupts ή exceptions στο user mode. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε ένα περιβάλλον ενός microcontroller, όπου για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν δύο process, το ένα να θέλει να διαβάζει από μια συσκευή, το άλλο από κάποια άλλη, και κάνουμε το εκάστοτε interrupt delegate στο συγκεκριμένο hardware thread. Λοιπόν, οι καταχωρητές οι οποίοι ορίζονται για το delegation είναι ο MAMIDELEG, ο Machine Interrupt Delegation
και αντίστοιχα ο Exception Delegation, ο οποίος ανάλογα με το τι έχουμε ενεργοποιήσει, π.χ. Timer Interrupts, σπρώξε στο χαμηλότερο επίπεδο. Ή θες scheduling, σπρώξε τα interrupts, τα exception τα οποία έχουν να κάνουν με system call, τα environment call που λέγαμε, σπρώξε τα supervisor. Και θα γίνει η ικανοποίηση ανάλογα το επίπεδο. Επίσης, όλοι αυτοί οι καταχωρητές που ορίζονται στο machine mode, σε περίπτωση που έχουμε προώθηση, πρέπει αναγκαστικά να υλοποιηθούν και στα χαμηλότερα ή σε views, είτε ακριβώς αντίγραφα στο επικείμενο επίπεδο. Προφανώς, κάποια interrupts, κάποια exceptions, απαγορεύεται να τα ικανοποιήσει κάποιο χαμηλότερο επίπεδο, όπως είναι τα invalid instruction. Αυτά δεν μπορούμε να τα δώσουμε σε χαμηλότερο επίπεδο, γιατί προφανώς το χαμηλότερο επίπεδο θα μπορούσε να πάρει τη μηχανή. Τέλος, θα σας περιγράψω τον αλγόριθμο του trap handling στην απλούστερη ας πούμε μορφή του. Καταρχήν, συμβαίνει ένα trap, ελέγχουμε αν έχουμε προώθηση. Σε περίπτωση που έχουμε προώθηση, σπρώχνουμε το trap σε κάποιο χαμηλότερο επίπεδο. Θα πρέπει να αποθηκεύσουμε τον program counter. Ο program counter θα αποθηκευτεί στον MEPC. Ο MEPC θα δείχνει είτε το instruction το οποίο έκανε το trap, είτε την επόμενη εντολή, στην οποία θα πρέπει να επιστρέψουμε αφού έχουμε ικανοποιήσει το trap. Επίσης, ο program counter θα πρέπει να πάει βασικά στον trap handling, στην trap handling ρουτίνα. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με τον απλό τρόπο, όπου κάνουμε jump σε μια base address και κάνουμε decode το πού θα πρέπει να πάμε μετά, αν είναι instruction, αν είναι interrupt, αν είναι exception και τι ήταν, τι exception ή τι interrupt ήταν αυτό. Αλλιώς υποστηρίζει vectoring για γρηγορότερα interrupts, όπου κάνεις jump κατευθείαν πάνω σε κάποιον trap handler, αυτό ισχύει μόνο για interrupts. Επίσης, ο μικρός μας δείχνει, είναι ο καταχωρητής, ο οποίος δείχνει για ποιο λόγο έγινε κάποιο, τι exception βασικά ή τι interrupt έγινε. Απενεργοποιούμε τα interrupt, σώζουμε το προηγούμενο privilege mode, έτσι να ξέρουμε πού θα πρέπει να επιστρέψουμε. Σώζουμε τις μεταβλητές, τρέχουμε το handler, ξαναβγάζουμε τις μεταβλητές και ανάλογα σε ποιο επίπεδο ήμασταν, επιστρέφουμε με το machine, το supervisor ή το user return. Να σημειώσω ότι για την ώρα δεν υποστηρίζει stacked interrupts ο RISC-V, γιατί θα κατεστρεφόντουσαν οι τιμές των προηγούμενων καταχωρητών, οι οποίοι είχαν αποθηκεύσει το προηγούμενο επίπεδο. Οπότε, σε περίπτωση που θέλουμε stacked interrupts, θα πρέπει να υλοποιηθεί ένας έξτρα μηχανισμός για αυτά. Να κάνουμε ένα summary του privilege ISA. Βλέπουμε ότι είναι αρκετά minimal, έχει μόνο 4 εντολές. Ας πάμε στις υλοποιήσεις πυρήνα που έχουν συμβεί. Ο Epsilon-31 είναι ένας απλός microcontroller της Sci-5. Κάνει implement το 32 integer, multiply, divide, atomics και compressed. Υποστηρίζει machine και user mode, μαζί με 8 περιοχές φυσικής προστασίας μνήμης. Στα interrupts έχει 16 εσωτερικά vectors, 255 εξωτερικά με 7 level προτεραιότητας. Και κάποια timer και software interrupts είναι από έναν core level interruptor, το οποίο έχει υλοποιήσει Sci-5, η οποία χρησιμοποιείται για interrupts χρόνου και για software interrupts. Και είναι σχεδιασμένο πιο πολύ για εφαρμογές Internet of Things και για ασφαλείς microcontrollers. Και μετά ο U54, για αυτόν μίλησε ο Νίκος, πρακτικά είναι ο πυρήνας. Αυτός είναι μέσα στο Hi-5 Unleashed, το board. 4 τέτοιοι πυρήνες, ένας μικρός ψηλό microcontroller, ας το πούμε έτσι. Ο U54 υλοποιεί το General και Compressed ISA. Σαν General είναι το IMAFD που είπε ο Νίκος. Υποστηρίζει Machine Supervisor και User Mode. Έχει για Memory Management Unit υλοποιεί το SV39. Και τα interrupts πάνω κάτω είναι τα ίδια με το προηγούμενο πυρήνα που περιγράψαμε. Αυτή τη στιγμή το spec βρίσκεται σε έκδοση 1.11. Εγώ σας περιγράψω την 1.10, γιατί η 1.11 είναι πιο draft από την draft είναι 1.10. Όλα draft αυτά είναι, έτσι. Δεν έχει παγιωθεί τίποτα ακόμα από το Foundation. Το 1.11 προσθέτει support για το hypervisor. Επίσης, ο Spike, ο οποίος είναι ο simulator, είναι και αυτός υλοποιημένος στην 1.11, μαζί με το Rocket Chip Generator, το οποίο χρησιμοποιείται για να κάνουμε generate είτε πυρήνες rocket, είτε boom.
Τα Linux είναι υλοποιημένα για αυτό στο 1.11 και τα GCC και τα Bin Utils είναι compatible. Σαν τελευταία σκέψη, θα ήθελα να σημειώσω ότι πάρα πολλές υλοποιήσεις RISC-V είναι ανοιχτές και μπορεί οποιοδήποτε να τις διαβάσει και να τις ελέγξει. Ο Rocket, για παράδειγμα, είναι ένας in-order πυρήνας, ο οποίος τον βγάζει το Rocket Generator από το Berkeley. ο Rocket είναι ένας in-order, scalar πυρήνας. Ο Boom είναι το Berkeley Out of Order Machine. Είναι ένας Out of Order πυρήνας, super scalar, νομίζω, είτε σε 2 είτε σε 4 εντολές. Ο Low Risk είναι ένα SOC, ένα system on chip, το οποίο έχει υλοποιούν, νομίζω, οι κατασκευαστές του Raspberry. Ο Palpino είναι ένας Parallel Ultra Low Power πυρήνας από, νομίζω, πάλι το ETH. Και πολλοί άλλοι. Πιο απλοί και πιο σύνθετοι. Όλους αυτούς μπορούμε να τους ελέγξουμε, είναι όλοι στο GitHub και μπορεί να μπει οποιοδήποτε να δει το Register Transfer Level και να βρει, ας πούμε, πιθανά λάθη, bugs που υπάρχουν. Γιατί τείνουμε να εμπιστευόμαστε το hardware, ενώ στο παρελθόν έχουν φανεί και πολλά bugs και πολλά λάθη, τα οποία, π.χ. το 1997, ο Pentium που είχε τα MMX μέσα extensions, εάν του έδινες την εντολή, την FUV λέγεται, FW0F, κλείδωνε και έπρεπε να το κάνεις reboot για να ξαναξεκινήσει. Και επίσης η Intel, στο X86 υπάρχουν undocumented εντολές. Αν παρακολουθείτε καθόλου Black Hat, κάνα βιντεάκι στο YouTube, ξέρω εγώ. Είναι ένας τύπος ο οποίος για κάποιο λόγο μισεί το X86 και την Intel. Και αυτό που κάνει ήταν να φτιάξει ένα αλγόριθμο για να βρει το τι undocumented εντολές έχει μέσα το X86. Και μένει να φανεί αν βασικά ο RISC-V θα στεριώσει μελλοντικά και αν θα έχουμε και περισσότερες υλοποιήσεις και κάποια στιγμή πάει και πιο γενικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μέχρι 16 regions. Ναι, βασικά το παίζει με το PMP είναι διαφορετικά πράγματα. Το PMP είναι απλά ένα κύκλωμα. Είναι ένα πύλες, είσαι ανάμεσα σε αυτή τη διεύθυνση. Α, ωραία. Έχω backup. Λοιπόν, το PMP βασικά είναι ένα κύκλωμα το οποίο πρακτικά κάνει μετάφραση. Μια βλέπει βασικά, συγκρίνει αν η διεύθυνση που έδωσες είναι ανάμεσα σε κάποια όρια τα οποία μπορείς να μπεις. Ωραία, εδώ ας πούμε πάει να κάνεις ένα read. Α, επίσης το PMP έχει τρεις μεθόδους, ας πούμε, να χτίσει ένα region. Το ένα είναι το top of range, όπου ένας PMP με ένα από κάτω κάνουν ένα ολόκληρο range. Γι' αυτό που κάνει το κύκλωμα ελέγχει, εάν αυτό που θες να μπεις είναι από πάνω μέχρι κάτω, τα όρια, πολύ απλό. Είτε το natural align powers of two, το οποίο χωρίζει τη μνήμη σε regions με ανά τέσσερα, όπου ας πούμε, να, στο PMP2, άμα δείτε, έχω βάλει απλά το end είναι συν 64 byte μπροστά. Αυτό είναι το natural light power. Α, το χαμηλότερο μπορείς να βάλεις είναι 4 byte, το οποίο το ονομάζουν NA4. Είναι το... Και εδώ, ας πούμε, έχω ένα παράδειγμα που τρώσε ένα access fault. Αυτά. Αυτό ελέγχει ναι, μετά που θα γίνει η μετάφραση, θα ελεγχτεί, εν τω μεταξύ, το PMP έχει πάλι bug και αυτό, και ο Νίκος θα κάνει proposal για να το διορθώσει. Το lock bit που λέγαμε για το machine mode έχει μέσα ένα bug. Κάτι άλλο. Για τα extensions, από ό,τι κατάλαβα είναι η ιδέα ότι καθώς θα περνάνε, ας πούμε, θα περνάει ο καιρός, θα θες να βάλεις καινούργια features, ίσως να βάλεις μείον extensions όπως έχει ο ARM και τέτοια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πώς το έχουν οργανώσει. Άμα θες να ονομάσεις τον πυρήνα σου RISC-V, πρέπει να κάνεις conform σε κάποια πράγματα τα οποία σου ορίζει το foundation. Γενικά, κάποια extensions έχουν παγιωθεί, είναι locked, δεν ξαναλώζουν ποτέ. Αυτό γίνεται για να μην γίνει, ας πούμε, τα λάθη της Intel, που ξεκίνησε μια αρχιτεκτονική που ξεκίνησε το 1976 ή 78, δεν θυμάμαι, ανάμεσα εκεί, και έχει καταλήξει να έχει 2.500 εντολές. Αυτό γίνεται, κλειδών, δεν μπορεί να το ξαναλλάξει τέρμα. Το integer, ας πούμε, είναι κλειδωμένο. Το vectoring που είπα, τώρα αναπτύσσεται και είναι στην έκδοση, νομίζω, 0.3, 0.9, κάτι τέτοιο. Θα υπάρχουν πολλά extensions, τα οποία θα μπορείς να υλοποιήσεις ό,τι θες, αλλά
Συνήθως τα πιο γενικά, ας πούμε, θα υλοποιούν το general, το οποίο θα το general με το compressed είναι το πιο γενικό, ας το πούμε έτσι. Και άμα θες κάτι πιο ειδικού σκοπού, μπορείς να βάλεις για vectoring, έχει για CMD. Τώρα κάνουν ένα J, που είναι, τώρα ξεκινάει working group για J, για just in time και έχει διάφορα, έχει ό,τι θες γενικά. Αλλά ό,τι και να μην τα ξυλοποιείς καθόλου κάτω στο hardware σου, μπορεί να γίνουν trap και να τα κάνεις implement σε software. Δηλαδή, πρακτικά ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γραμμένο σε RISC-V assembly, ό,τι extension για να χρησιμοποιεί πέρα από τα Atomics, έτσι. Τα Atomics πρέπει να είναι υλοποιημένα για να μπορείς να τα χρησιμοποιείς. Δεν μπορείς να τα κάνεις trap σε κάποιον handler. Πρέπει να τα κάνεις implement σε ρουτίνα. Αυτό. Απλά εννοώ ότι μπορεί, ας πούμε, σε 20 χρόνια να έχουμε φτάσει, ξέρω εγώ, σε 40 extensions, ας πούμε, που αυτά καταλήγουν να είναι παραπάνω coach από όσα έχει το Ιζα. Γενικά, επειδή αυτό που είπα ότι τα extension τα ορίζει το foundation, αυτό που θέλουν είναι να βγάλουν, για την ώρα πρέπει να είναι από 10 μέχρι 20 τα extensions και τέρμα, δεν έχει άλλα. Εκτός τώρα και αν προκύψει κάτι μελλοντικά, να μπορεί να γίνει προσθήκη. Α, επίσης έχουν πάλι, σε πρώτη που θες να γράψεις ένα δικό σου core, έχεις και reserved θέσεις για δικά σου extensions. Άμα θέλεις, πρέπει να σου το πω από την αρχή αυτό. Να υπάρχουν χώρος για reserved, το οποίο θα γράψεις εσύ. Μπορείς να πάρεις ένα RISC-V και να πεις, θα τον κάνω 86 και να το κάνεις ό,τι θες, να το ξεπετάξεις, ξέρω. Να κάνεις μια ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ευχαριστώ.